Ναι, δεν αλλάζουμε θέμα, γιατί τι έχουμε στην πλατεία προσκόπων εκεί, δράσεις Ελλήνων προσκόπων για το προσφυγικό. Περισσότερο όμως θα μας πει, ήδη τον εβλέπουμε, τον Ηλία τον Κούγο. Καλημέρα Ηλία. Καλημέρα σας, καλημέρα από την πλατεία προσκόπων, όπου έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Ζαχαρία Αντωνιάδη. Εσύ έχεις κάνει πρόσκοπο όταν ήσουν μικρός, Ηλία. Είχες κάνει δεν πρόσκοπο. Είχα και το συζητήσαμε. δεν έχω κάνει, δεν έχεις κάνει. Και νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που μου λείπει. Σε θα τα συζητήσουμε κι άλλο. Ένστολο σε περιμέναμε, γι' αυτό ρωτάμε. Δεν πρόλαβα και νομίζω ότι δεν ξέρω αν είχαν και στολή στο μέγεθός μου να μου δώσουν. Δεν ξέρω, κυρία Αντωνιάδη, καλημέρα. Εννοείται πως είχαμε στολή και είναι φοβερή ευκαιρία, αν και δεν μπορέσατε εσείς να έρθετε στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπου και να γίνετε πρόσκοπος, είναι ευκαιρία να έρθουν τα παιδιά σας. Θα αλλάξουμε λίγο το σενάριο με τις ερωτήσεις, με την έννοια ότι θα ξεκινήσω από αυτό. Γιατί κάποιος να έρθει στους προσκόπους? Η παρουσία του προσκοπισμού όλα αυτά τα χρόνια, τα 107 χρόνια ενεργούς δράσης του προσκοπισμού, υποδεικνύει ότι είναι μια τεράστια εμπειρία για κάθε παιδί, για κάθε άνθρωπο, για κάθε νέο, ο οποίος νομίζω ότι μέσα από τους προσκόπους βρίσκει πολλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίδιου του εαυτού του, αναπτύσσει δεξιότητες, αναπτύσσει συμπεριφορές και βέβαια σε ένα ηθικό πλαίσιο, το οποίο είναι νομίζω και το ζητούμενο μέσα στα πλαίσια αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Από τι ηλικία μπορούμε να στείλουμε, δηλαδή? Από 7 ετών έχει καθένας τη δυνατότητα να μετέχει ως γλυκόπουλο και βέβαια το αν όριο στην ουσία δεν υπάρχει, μπορούμε μέχρι την ανώτατη ηλικία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, επειδή εγώ και ο Νίκος είμαστε κάπως μεγαλύτεροι, μπορούμε να έρθουμε κι εμείς? Βεβαίως, και σας περιμένουμε με μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα και λίγο σε κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Εντάξει Νίκο, πάμε σε κάποια πολύ σοβαρά θέματα. Όλο αυτό το διάστημα της προσφυγικής κρίσης, όπως την αποκαλούμε, οι Έλληνες πρόσκοποι έχουν βάλει πλάτη, έχουν κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Για πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 2 χρόνια από την πρώτη κιόλας εμφάνιση του θέματος του προσφυγικού, ως Έλληνες πρόσκοποι βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Μάλιστα, κατευθείαν βρέθηκαν άνθρωποι στα σημεία εισόδου και στη Μυτιλίνη και στη Χίο και βεβαίως βρεθήκαμε παντού, ώστε να είμαστε σε κάθε περίπτωση ενεργοί. Έχουμε συγκεντρώσει πάνω από 15.000 τεμάχια φαρμάκων για τους πρόσφυγες μέσω ενός προγράμματος που το ονομάσαμε «Μια βάρκα για τους πρόσφυγες». Έχουμε, υπολογίστε, πάνω από 50.000 ώρες εθελοντικής εργασίας και επειδή άκουσα και λίγο νωρίτερα την κουβέντα που έγινε και με τον κύριο Υπουργό για τις ΜΚΟ, να ξέρετε ότι εμείς δεν έχουμε καμία χρηματοδότηση όλο αυτό. Είμαστε ως Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ως Έλληνες πρόσκοποι, αυτοχρηματοδοτούμενοι. Δηλαδή, οι ίδιοι από την τσέπη μας, για να το πω έτσι και λίγο πιο λαϊκά, τοποθετούμαστε και μπαίνουμε σε κάθε περίπτωση στην πρώτη γραμμή. Ενέργειες πάρα πολλές, υποστηρίζουμε όλες τις δομές, από την Ιδωμένη, όπως σας είπα, τη Χίο, τη Μυτιλίνη, βρισκόμαστε πάντα στις εξελίξεις. Άλλωστε είναι και κάτι το οποίο για τους Έλληνες προσκόπους είναι, να σας πω, ένα απόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας, που είναι η προσφορά στον συνάνθρωπο. Είναι μέρα σήμερα αλληλεγγύης και προσφοράς και είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας. Όχι μόνο σε υλικό, δηλαδή σε φάρμακα, σε ρούχα, αλλά και σε προσφορά εθελοντική με ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί στην πρώτη γραμμή και βοηθούσαν. Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι έχουμε βρεθεί σε συσίτια, έχουμε μαγειρέψει πάνω από 3.500 μερίδες. Μιλάμε για από την πρώτη στιγμή 300 άτομα βρέθηκαν στο σημείο. Αποστολές από όλη την Ελλάδα, Ελλήνων προσκόπων, βρέθηκαν σε όλα τα σημεία. Σκεφτείτε ότι 40 αποστολές καθ' όλη τη διάρκεια των 2 αυτών ετών βρέθηκαν επίσης στα σημεία εισόδου και για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και εμείς. Ήσασταν και στο ελληνικό μέχρι πρόσφατα, έτσι, με πολύ σημαντική δράση. Εμείς παραδώσαμε το κλειδί του ελληνικού πριν 15 μέρες περίπου, ως Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Μεγάλη προσπάθεια εκεί. Πάμε τώρα, υλοποιείτε ένα πρόγραμμα, το Time to Be Welcome. Έτσι, είστε ο φορέας υλοποίησης, διαχείρισης του προγράμματος. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα, για πείτε μας. Το Time to Be Welcome είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό,
στο οποίο εμείς έχουμε αναλάβει το συντονισμό. Σκεφτείτε ότι θα έρθουν για τα επόμενα δύο χρόνια πάνω από 50 εθελοντές. Mm-hmm. Εμείς έχουμε αναλάβει την εκπαίδευσή τους και παράλληλα έχουμε αναλάβει το συντονισμό όλης αυτής της ενέργειας για το πώς αυτοί θα μπορέσουν να προσφέρουν εθελοντικά αλλά και να ευαισθητοποιηθούν, γιατί σας είπα ότι δεν είναι Έλληνες, είναι από όλη την Ευρώπη, είναι μια διεθνής δηλαδή προσπάθεια. Και εμείς έχουμε αναλάβει όλη αυτή την πρωτοβουλία για να σταθούμε δίπλα στο προσφυγικό και δίπλα σε κάθε ξεριζωμένο άνθρωπο, διότι ξεριζωμένοι άνθρωποι είναι όλοι αυτοί, και να προσφέρουμε την ελπίδα. Είναι και μάλιστα για αυτή την προσφορά τους των Ελλήνων προσκόπων, βεβαίως. Ηλία, έχουν βραβευτεί, έτσι, οι Έλληνες πρόσκοποι έχουν βραβευτεί κιόλας. Σωστά, έχουμε βραβευτεί. Θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό ήταν η βράβευση από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος βράβευσε και επισήμως τους προσκόπους της Μυτιλήνης. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί έφεραν και το βάρος της πρώτης αντίδρασης. Ήταν οι άνθρωποι, οι Έλληνες πρόσκοποι της Μυτιλήνης, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι σήκωσαν και σηκώνουν ακόμα το βάρος όλης αυτής της ενέργειας. Και οφείλω από εδώ να τους ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, διότι πραγματικά οι προσπάθειές τους είναι υπεράνθρωπες. Είναι υπεράνθρωπες από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα. Κύριε Αντωνιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεχωριστές. Ευχαριστούμε πολύ και τον Ηλία Κούκο. Να σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ. Να δώσουμε μόνο τα τηλέφωνα για όσους ενδιαφέρονται και μας παρακολουθούν να συμμετάσχουν είτε οι ίδιοι είτε τα παιδιά τους στο προσκοπικό κίνημα. Με μεγάλη χαρά λοιπόν σας περιμένουμε όλους, διότι όπως μπορεί να αναφέραμε ότι ο προσκοπισμός είναι προσφορά, είναι και επαφή με τη φύση, είναι και παιχνίδι, και εκεί περιμένουμε κάθε παιδί. Τα κεντρικά, όπως ξέρετε, βρίσκονται στην Πτολεμαίων 1, στην πλατεία Προσκόπων, στο κέντρο της Αθήνας. Όπως επίσης, αν κάποιος θέλει να μάθει πού μπορεί να δραστηριοποιηθεί, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο στο 72 946. 72-946. Αυτή η μέρα θα αποτελέσει 946. Ωραία. Και χαιρετώντας σας, να σας πω ότι εύχομαι αυτή η μέρα να αποτελέσει και μέρα ευαισθητοποίησης και μέρα ελπίδας για κάθε άνθρωπο, για κάθε πρόσφυγα, διότι όλοι εν δυνάμει θα μπορούσαμε να είμαστε και πρόσφυγες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κάθε μέρα μακάρι να είναι έτσι.